αυτό. Ας ακούσουμε τον κύριε Πρωινιά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας απόψε. Καλησπέρα. Καταρχήν ζηλεύω τη συντροφιά σας. Είδα μερικά αποσπάσματα. Ωραία τα λέτε εκεί. Αλλά να κάνω και εγώ την παρέμβασή μου. Να κάνω την παρέμβασή σας, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα και οι δύο φίλοι δημοσιογράφοι γνωριζόμαστε καλά από πολύ καιρό. Δεν κατάλαβα όμως πώς ο Βασίλης Σκουρής, που είναι ένας από τους πιο έγκριθους δημοσιογράφους, είπε τόσο καθαρά ότι είπα τότε, πρότεινα και μετά το μάζεψα. Θα ήθελα να πω λοιπόν στο φίλο μου τον Βασίλη, ότι ποτέ δεν το μάζεψα. Εκείνο που είχα πει τότε ήταν ότι το κέριο σημείο της συνέντευξης ήταν η άποψή μου ότι ό,τι και να γινότανε στις εκλογές, πάλι Καραμαλίστα ήταν μετά. Αυτή ήταν η επόμενη κουβέντα. Ένα από τα θέματα που ηγέρθησαν από τον συνάδελφό του, τον κύριο Τσιόδρα, θα το θυμάται, ήταν: κύριε Αβραμόπουλε, πριν από χρόνια, γιατί μιλάμε για χρόνια πριν, είχατε πει ότι θέλετε η εκλογή να γίνεται από τη βάση. Και λέω, ισχύει και τώρα. Όταν λοιπόν λέω ισχύει και τώρα, πώς θα ανακληθεί την επόμενη μέρα? Θα έλεγα δηλαδή ότι δεν ισχύει, αλλά ίσχυε μέχρι χτες? Είναι λογικό ατόπιμα δηλαδή διαφορετική εξήγηση? Έχει τη δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, να πάει σε αυτή την λογική που λέτε σήμερα, δηλαδή και τώρα να πάει και να πει ότι εμείς θα βγάλουμε τον αρχηγό μας από τη βάση? Πώς το βλέπετε? Μα αυτή είναι η πρότασή μου, την έχω επικαιροποιήσει, την έχω κάνει σαφέστατη, την έχω καταθέσει. Έχει τη δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία να το κάνει αυτό? Πιστεύω πως ναι, κυρία Παναγιωταρέα. Είναι θέμα βούλησης δικής μας και των οργάνων μας. Διότι τούτη την ώρα που μιλάμε, μας ακούει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού και προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία, φίλοι και οπαδοί. Αυτό θα αποτελέσει πραγματικά μια παρέμβαση τομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας υπό την εξέλιξη. Τότε γιατί μαζεύεστε οι τρεις υποψήφοι? Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ. Τι συνέβη? Ο κύριος Παπανδρέου τι έκανε? Επεκύρωσε την εκλογή του με μια νέα, αν θέλετε, διαδικασία από τη βάση. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για εκλογή του αρχηγού από την βάση της παράταξης. Αυτό γίνεται μόνο στα ισπανικά προοδευτικά κόμματα. Λοιπόν, στην κοιτίδα της δημοκρατίας, στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες? Τούτη την ώρα που μιλάμε, και έχω ιδίαν αντίληψη για το τι γίνεται στην χώρα, οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, οι φίλοι, οι προσκύμενοι, λένε ναι σε αυτό το πρότυπο. Τι απομένει? Να συνεννοηθούμε, μιας και με ρωτήσατε. Όλοι εμείς που είμαστε στην πολιτική και εκείνοι που φερόμεθα, προσέξτε, ως υποψήφοι, αλλά και τα όργανα, και να καταλήξουμε σε κάτι που νομίζω ότι είναι ένα άλμα πολιτικού πολιτισμού, πάνω απ' όλα ένα άλμα δημοκρατίας. Γιατί δεν παίρνετε μια πρωτοβουλία? Θα χρειαστείτε όμως πολύ χρόνο, διότι όπως ξέρετε οι κατάλογοι του κόμματός σας είναι κατάλογοι της παρελθούσης καταστάσεως. Επομένως θα χρειαστεί να επικαιροποιηθούν και οι κατάλογοι. Ξέρετε τι μου λέτε τώρα? Ότι πάμε σε ένα συνέδριο με καταλόγους ανεπίκαιρους. Σωστά. Έτσι είναι. Αφού λοιπόν ισχύει αυτό, για ποιο λόγο δεν κάνουμε μια σημαντική κίνηση να ανανεωθούν και να επικαιροποιηθούν οι κατάλογοι? Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας να φτάσουμε στην ημερομηνία που έχει τεθεί. Έτσι είναι, ορίσαμε μια ημερομηνία και να ακολουθήσουν μέσα σε μία εβδομάδα οι υπόλοιπες διαδικασίες. Ακούστε. Αλλά όχι είναι... όμως συνέδριο μια ημέρα, γιατί αυτό λέγεται μερίδα, δεν λέγεται συνέδριο. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Αυτό που πάει να γίνει είναι μια ημέρα ή μάλλον ολίγων ωρών συνέδριο. Είναι πολύ σημαντική η ανάδειξη ηγεσίας, κύριε Παναγιωταρέα. Και εγώ επιμένω, είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε φυσική ηγεσία στην παράταξη. Και ο όρος από μόνος του εξηγεί αυτό που θέλω να πω. Γιατί δεν μας έβεστε ενδιαφερόμενοι να δείτε μια λύση? Ένας. Είναι όλοι όριμα πολιτικά στελέχη. Γιατί δεν μας έβεστε ενδιαφερόμενοι? Ο κ. Καραμαλής είπε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση. Κύριε Δάμψια, έκανα την παρέμβασή μου, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Κύριε Αβραμόπουλε, επειδή αναφερθήκατε σε μένα. Βασίλη. Κύριε Αβραμόπουλε, ο κύριος Σκουρής έχει επιπροσωπικού που λέτε στη Βουλή. Όχι, είναι φίλος και ξέρει ότι δεν το προσβάλλω. Απλώς την μνήμη του ανασκαλεύω. Ήθελα να σας ρωτήσω απλώς αν η ηγεσία βγει από αυτό το συνέδριο με αυτή τη σύνθεση, με τους ανεπίκαιρους καταλόγους. Αν μπορεί αυτή η ηγεσία, κατά τη γνώμη σας, να είναι αποδεκτή από όλους? Και νομίζω ότι είναι κρίσιμη η ερώτηση. Θέσατε λοιπόν το κέριο ερώτημα. Ακριβώς, γι' αυτό σας ρωτώ. Για να είναι αποδεκτή από όλους, πρέπει να είναι από όλους τους προσκύμενους στη Νέα Δημοκρατία. Τα στελέχη, τους φίλους, τους οπαδούς. Έχει μεγάλη δύναμη αυτή η παράταξη. Μια ιστορική παράταξη με 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Θέλετε να σα πω κάτι? Άρα σε αντίθετη περίπτωση.
θα φέρει πίσω και το 1 εκατομμύριο που δεν ήταν κοντά μας στις τελευταίες εκλογές. Γιατί θα του δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχει στην πιο ιερή στιγμή που αναδεικνύει τη φυσική ηγεσία της παράταξης. Αυτό πιστεύουν οι Νεοδημοκράτες και αυτό πρεσβεύει η Πρωτεύουσα. Ωραία, γιατί δεν μαζεύεστε με τους άλλους, δεν μπορεί να δείτε την κρίση. Έχω και δουλειά, αλλά θα παρακολουθώ με τον οξό της ματιού μου την ωραία σας. Γιατί δεν βρίσκεται άκρη με τους άλλους. Έχετε σηκώσει τα κύριε Υπουργέ, έχετε σηκώσει τα μανίκια σας από την πρώτη. Είναι προφανώς σε συνάντηση με υποψήφιο συνέδρος τώρα. Γιατί δεν παίρνει την πρωτοβουλία. Μια μέρα με τους ίδιους φίλους να κάνουμε αυτή την τόσο ωραία. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας φιλοξενήσουμε. Ανοιχτή είναι η τηλεόραση. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.